Λοιπόν. Ποιο είναι το νόμιμο άλλο σήμερα. Πού είναι το, αυτό είναι μαύρο. Κάτω, θα πιάσω για κάπου το σκόπο. Λοιπόν, εδώ στο Καραϊσκάκι, καλησπέρα καταρχήν. Πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 απέναντι στο Φερεντσβάρο. Με τον γκολ του Αγίου Μπελκαβή. Μια νίκη. Κάτι κοίταξε, παραπάνω από νίκη. Νομίζω ότι το σημαντικό τη βραδιά είναι ότι επέστρεψαν τα χαμόγελα. Και αυτό μετράει. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ το μόνο που κατάφερε να κάνει μετά από λίγες μέρες που είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι ότι έδωσε ένα όραμα και πάλι. Ένα προπονητής ο οποίος 96 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις 97 κάτω στο παιχνίδι, το δούλεψε το παιχνίδι. Ήταν, το συζητάγαμε και πάνω, Νίκο, λίγο πριν με το τέλος του αγώνα. Ήταν στις καθυστερήσεις μια φάση, η μπάλα έχει βγει πλάγιο, εκεί που γίνανε οι αλλαγές του Ιμπόρα και του Λαραμπή. Και αμέσως μετά στην επόμενη φάση είμαστε, είναι πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και εκεί έρχεται ένα πλάγιο από τα αριστερά που κάνει επίθεση Φερεντσβάρο και φωνάζει τον Κάρμο για να δώσει, επειδή ο Κάρμο είναι ο ηγέτης της άμυνας, να δώσει εντολή και ο συμπαίκτος του να βγουν μπροστά να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο για να μην κλειστεί ο Ολυμπιακός. Αυτό ακριβώς. Αυτή η νίκη είναι νίκη πλάνου. Είδαμε ένα προπονητή μετά από πάρα πολύ καιρό. Θα μου πεις, είναι το πρώτο του παιχνίδι και πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά πολλά πράγματα τα καταλαβαίνεις από τον τρόπο που συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο, και, από τον τρόπο και, που μιλάει. Και πρέπει να βάλουμε και μια παράμετρο για να δώσουμε στο Μεντιλίμπαρ. Έχει κάνει μόλις 4 προπονήσεις με την ομάδα και έχει κάνει ένα προγραμματισμό με δεδομένο ότι όταν έκανε τον προγραμματισμό του δεν ήξερε τι θα γίνει στην πληροφορία τη Super League για τον παίκτη τη Τούμπα. Αν θα είχε να πάει σε αναβολή ή όχι. Τελικά δεν υπάρχει αναβολή. Έχει κάνει λοιπόν ένα προγραμματισμό με το δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει 3 παιχνίδια πολύ απαιτητικά μέσα σε μια εβδομάδα. Και βέβαια να πούμε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο πλάνο, πολύ σημαντικό πλάνο. Εδώ φύγει η αποστολή του Ολυμπιακού, να χαιρετήσουμε, γεια σας. Και να πούμε βέβαια ότι αυτή η νίκη είναι κάτι παραπάνω από νίκη. Ναι. Γιατί ήταν, καταρχήν έφερε την αισιοδοξία, έφερε τον κόσμο πίσω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, που είδα και τους, παίκτες να πανηγυρίζουν με αυτό το γνωστό ωραίο τρόπο. Όλοι μαζί, αγκαλιασμένοι. Εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε. Είναι πολλά. Πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι επέστρεψε το κόσμο στο γήπεδο και το Καρασκάκι είχε μια άλλη γεύση και έδωσε. Ξέρεις, φτιάχνει πολύ τον ποδοσφαίρο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, το γήπεδο έχει κόσμο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε 3-4 παίκτες εκτός του προπονητή για τον οποίο θα έχουμε να μιλήσουμε. Εγώ είχα ψήφι να σχολεί στο ρεντάρουμε. Θα μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Θα σταθώ σε 4-5 παίκτες. Λοιπόν, πρώτος παίκτης, ο Κάρμο. Ο Κάρμο είναι ο ηγέτης της άμυνας. Και εγώ δεν στέκω μόνο στη δικιά του καλή απόδοση. Το γεγονός όμως ότι έχουμε δει απόψε ένα Ντόι ο οποίος έχει ανέβει γιατί έχει συμπίκτον Κάρμο. Έτσι ακριβώς. Δεύτερον. Το πρώτο συμπέρασμα είναι θετικό. Ναι, δεύτερον. Ένα διαφορετικό Ορτέγα, ο οποίος Ορτέγα, θυμάμαστε τον παίκ, τον Καφατζή που έβγαζε την μπάλα κόρνερ με μια απλή πίεση αντιπάλου. Ο οποίος σήμερα έχει κάνει ένα εξαιρετικό μαθητικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει χάσει μονομαχία. Πολύ καλό. Ένα Σέση ο οποίος τρέχει ασταμάτητα, καλύπτει όλους τους χώρους, αλλά εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι δικαιώθηκε ο προπονητής και με την επιλογή του Καρβάλιο στην δεκάδα, γιατί ο Καρβάλιο βοήθησε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Κράτησε τη θέση του, ναι. Δεν έχασε τη θέση του και ήταν σταθερός εκεί που έπρεπε, εκεί που το είπαμε, ναι. Τη Λίμπαρ. Και μην ξεχνάμε, δεν έχασε ούτε χιλιόμετρο. Ναι. Και μην ξεχνάμε το Καρβάλιο στο μας με τον Όφη ήταν στην κερκίδα. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πήρα ένα μισό ώρα μουσικό όταν ήταν ο Καρβάλιο στην δεκάδα. Λοιπόν, ναι, μου το έλεγε πριν το μας. Επίσης, ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την ποιότητα, μπορεί να κάνει τη μία φάση στις έντρες, τα γεμίσματα. Και ο Πασχαλάκης, ο οποίος όταν χρειάστηκε έκανε τις επεμβάσεις. Να πούμε και το άλλο. Περίμενε. Αυτά είναι τα βασικά. Ναι. Πάμε στα πιο σύνθετα, στα μπορεί ειδικά. Κάποιο να τα έχω καταλάβει. Λοιπόν, τρομερή κίνηση από τον πάγκο που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ εκεί που είναι το μάστο 0-0, όταν ρίχνει το παιχνίδι μέσα το Γιώβετιτς. Αβάζει την ομάδα στην ουσία να παίξει με δύο επιθετικούς. Που όμως έπαιξε δεκάρι ουσιαστικά. Και εκεί είναι το κλειδί για να ανοίξει πια ο Ολυμπιακός την άμυνα της Φερεντσβάρος, γιατί έχει κάνει πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν έχει τις κλασικές. Και με την είσοδο του Γιώβετιτς. Με το καλημέρα κάνει ο Ελκαμπή την πρώτη ευκαιρία και μετά βάζει τον γκολ. Λοιπόν, πολύ σημαντική ήταν η αλλαγή του Όρτα. Ο Όρτα, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι, κράτησε πολύ μπάλα. Και δημιούργησε και καλή. Μπράβο. Εναλλαζόταν σε θέση με το Φορτούνι. Είχε συνεχή κίνηση. Έδειξε ένα παίξο εδώ, δεν μπορεί να βοηθήσει. Και στο φινάλε ο προπονητής τι κάνει. Όταν πια βάζει τον γκολ ο Ελκαμπή, το μάτσε ένα 0. Ξέρει ότι είχε ακόμα καθυστερήσει 7 λεπτά. Ρίχνει στο παιχνίδι μέσα στον Ιμπόρα να βάζει ακόμα έμπειρο παίκτη στο κέντρο να του δώσει την ποιότητά του και βάζει μέσα και ο Λαραμπή, ο οποίος ξέρει ότι είναι ένας παίκτης που θα κρατήσει την μπάλα. Ο Λαραμπή έχει κάνει και ένα εξαιρετικό εκεί πέρα μέσα που χάζεψε. Έστειλε δύο όγκρους να πάνε για σακούλες να πάνε για διακοπές πρώτος στα πολιτεία. Και το φινάλι της βραδιάς είναι αυτό που εσύ ζεις σκηνή, να έχει μαζί αυτή ο κόσμος μπροστά από το πέταλο της 7. Βγήκε και, όλοι μαζί να χαίρονται. Εγώ, Παύλο, θα σου πω μόνο για να το κλείσουμε, λες, γιατί άρχισε και βρέχει κιόλας εδώ. Καλά, δεν είμαστε και από ζάχαρη, φίλοι Ολυμπιακοί είμαστε. Καλά, ρε, μπορεί να κλαίνε και τίποτα. Ναι, με αυτό θα κλείναμε. Εγώ ήθελα να κλείσουμε γι' αυτό. Εγώ θα πω ότι είδα παίκτες να πέσουν και για τον προπονητή του σήμερα. Είδα παίκτες να εμπιστεύονται τον προπονητή του.
Και μάλιστα το δείξανε με τις αλλαγές, γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε προπονητή του Ολυμπιακού να μπαίνει μέσα να κάνει αλλαγές που ήταν επιδραστικές. Από την πρώτη που ήταν του Ποντένσε, που και αυτός ανανεώνεται, ναι, μέχρι και τον Ιμπόρα. Να τα λέμε όλα και να μην κορυδευόμαστε. Οπότε λοιπόν επέστρεψε η ελπίδα, επέστρεψε η καλή κατάσταση του Ολυμπιακού και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και για να κλείσουμε μια τελευταία, ας στέλνουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στους Έλληνες οπαδούς Φερεντσβάρος που δυστυχώς μέχρι κάποιο σημείο στον αγώνα ήταν χαρούμενοι, είχαν σηκώσει και τα πανό τους και τα σχολάκια τους. Αλλά στο φινάλε της βραδιάς μείνανε παγωτό. Να είστε καλά, να πούμε 1.400 εισιτήρια θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι, από αύριο το πρωί, Παρασκευή πρωί, θα υπάρξει θετική ανακοίνωση για το ταξίδι στην Ουγγαρία. Θα είναι δυναμικό το παρόν. Όποιος προλάβει, πρόλαβε, αφορά κυρίως κατόχους διαρκείας και παιδιά από τους διδέσμους οι οποίοι θα ταξιδέψουν είτε από την Ελλάδα το εξωτερικό. Και θα υπάρχει ένας ειδικός τρόπος για να πάρουν τα εισιτήρια. Γι' αυτό λοιπόν να μπει το site της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο olympiacos.org αύριο το πρωί, θα βγει σχετική ανακοίνωση. Όσοι προλάβουν και θέλουν να ταξιδέψουν για την Ουγγαρία να ξέρουν να κλείσουν εισιτήριο για να προγραμματίσουν το ταξίδι, γιατί πτήσεις θα βρεις, εισιτήρια δεν υπάρχουν. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.